να καταρρεύσει οριστικά η μεταπολιτευτική απάτη και ως τότε να κρατηθούμε στην Ευρώπη, όχι στο ιστορικό περιθώριο. Χρήστος Γιαναράς. Έχετε γράψει στη σημερινή παρακμιακή Ελλάδα ο Έλληνας δεν παράγει, δεν έχει τίποτα δικό του να προτείνει. Πονάει, ναι, αυτό πολύ. Το πιστεύω. Ξέρω, καταλαβαίνω ότι πονάει, γιατί και όταν το γράφει κανείς εκφράζει πόνο. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και μάλιστα γράφεται ότι για 180 χρόνια, από το 1832 σχεδόν, προσπαθεί αυτός ο λαός να μιμηθεί, να αναπαραγάγει το δυτικό υπόδειγμα και δεν τα καταφέρνει. Την εποχή εκείνη, όταν ήταν να δημιουργηθεί το ελλαδικό κράτος, ένα εθνικό κράτος, το οποίο μάλιστα να είναι αυτό όπως φανταζόντουσαν οι φιλέλληνες της Ευρώπης, οι Έλληνες αντιλούσαν ελληνικότητα από την αρχαία Ελλάδα και συνοδευόταν δε από ένα θαυμασμό για αυτό το οποίο πράγματι τα κράτη της Ευρώπης εκείνη την εποχή είχαν κατορθώσει. Mm-hmm. Άρα η απέτηση της μίμησης ερχόταν πρώτη. Γιατί αυτή η μακροχρόνια προσπάθεια να μιμηθούμε το δυτικό μοντέλο δεν πέτυχε? Κάθε λαός έχει μια ιδιαιτερότητα αναγκών. Ναι. Από ιστορικούς εθισμούς, από κλιματολογικές συνθήκες, από μορφολογία του εδάφους. Έχει τις δικές του ανάγκες. Όταν προσπαθείς αυτές τις ανάγκες να ανταποκριθείς αυτές με σχήματα, θεσμούς και λύσεις που τις δανείζεσαι από κοινωνίες άλλες που τις γέννησαν για τις δικές τους ανάγκες, χωρίς να κρίνεις τι μου πάει και τι δεν μου πάει, τότε δημιουργείς αυτό το οποίο σήμερα λέμε στην κοινωνιολογία μεταπρατικό κράτος. Ποια είναι τα κατεξοχή στοιχεία ιδιαιτερότητας των Ελλήνων? Είναι η γλώσσα τους, Είναι, σήμερα. Σήμερα δεν είναι. Μπράβο, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Εδώ και 38 χρόνια έχει γίνει μια συστηματική, μεθοδική προσπάθεια οι Έλληνες να γίνουν άγλωσσοι. Συγγνώμη, δεν μιλώ για συνωμοσιολογία, μιλώ για θεσμούς. Το εκπαιδευτικό σύστημα, η τηλεόραση, τα Υπουργεία Παιδείας έβαλαν το μονοτονικό. Δηλαδή κατέστρεψαν τη γραφή της γλώσσας. Δεν πρέπει να υπάρχει εξέλιξη στη γλώσσα όπως υπάρχει. Η εξέλιξη δεν γίνεται ποτέ με υπουργικές αποφάσεις. Επιβάλλεται η δημοτική. Μα από τη στιγμή που επευλήθη η δημοτική με το διάταγμα του Ράλι, έγινε καθαρεύουσα. Διότι ο λαός δεν μπορεί να βάλει τη γλώσσα του σε φόρμουλες. Για μένα ένα δεύτερο στοιχείο καθαρά ελληνικό είναι η αντίληψη της πολιτικής. Δεν μπόρεσε 180 χρόνια ο Έλληνας να νιώσει άνετα με ένα πολιτικό σύστημα καθαρά χρηστικό. Ναι. Δηλαδή μιας ωφελημοθυρίας. Κάποτε ο Έλληνας έλεγε για το χωριό του «Φτιάξαμε πλατεία, φτιάξαμε σχολείο». Αυτή η αίσθηση της συλλογικότητας. Ακριβώς, της μετοχής. Που σημαίνει ότι αντλούσε άξονα αναφοράς για την κρίση των πράξεών του και της συμπεριφοράς του από τον έπαινο του Δήμου και των Σοφιστών. Mm. Σήμερα, αν προσέξετε, ρίχε χαλάζι, ας πούμε, και λέει, πού είναι το κράτος? Αυτό το στοιχείο μοιάζει να έχει βαθύτατους ιστορικούς εθισμούς μες στον ψυχισμό των Ελλήνων. Δηλαδή, το στοιχείο της πόλεως και της πολιτικής. Ναι. Εάν οι Έλληνες σημάδεψαν την ιστορία με το ότι πρώτοι αυτοί έθεσαν ερώτημα για κριτική επεξεργασία της γνώσης, καλλιέργησαν την κριτική σκέψη, δηλαδή να ξέρουν τι είναι έγκυρο και τι δεν είναι, σχέσεις αρμονίας, τάξης, κάλους. Αυτό να μιμηθούμε, γιατί είναι το αθάνατο στοιχείο στη συλλογικότητα. Και έτσι προέκυψε η πόλης και η πολιτική. Ήταν ένας τρόπος συνύπαρξης που απέβλεπε όχι στη χρησιμότητα μόνον, αλλά στο αληθές. Αυτό θα έλεγα ότι διασώθηκε ενστικτοδός, πέστε το όπως θέλετε,
μέσα στη μικρή κοινότητα του ελληνορωμαϊκού κόσμου, στη κοινότητα της τοποκρατίας, και χάθηκε, εξαφανίστηκε στα νεότερα χρόνια. Σήμερα, τι σημαίνει είμαι Έλληνας? Ακριβώς αυτό είναι το κέριο πρόβλημα, το οποίο, ξέρετε, δυστυχώς, επειδή έχει χαλάσει η γλώσσα, διστάζει κανείς και να το πει ότι αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί να λυθεί το πολιτικό μας πρόβλημα. Εάν δεν εντοπίσουμε μια ιδιαιτερότητα, όχι ως ιδεολόγημα, όχι ως καύχηση η ομαθάρα μας και τα μυαλά στο κάγκελο, όχι τέτοιες γελιότητες. Mm-hmm. Ο εθνικισμός, αν δεν πιστούμε ότι ο εθνικισμός ήταν το τέλος του ελληνισμού. Πόσο εύκολο είναι για ένα νέο παιδί που ψάχνει εναγωνίως να νιώσει Έλληνας, αλλά από την άλλη ζει σε ένα παγκόσμιο σύστημα μέσα στο διαδίκτυο, όπου οι λατινικοί χαρακτήρες, για παράδειγμα, είναι στην καθημερινότητά του, όπου έχει μάθει να επικοινωνεί με το φίλο του με λατινικούς χαρακτήρες, τα λεγόμενα γκρίκλις. Θέτεται σαν κέριο ζήτημα ότι για να νιώσω Έλληνας πρέπει να μιλάω σωστά ελληνικά. Όχι πρέπει, δεν υπάρχει πρέπει. Η ελληνικότητα, ειδικά σήμερα, όπου πλέον το να είσαι Έλληνας απλώς ως υπήκοος ενός κράτους, είναι ντροπή, είναι γελιότητα, είναι οργή, είναι αγανάκτηση. Mm-hmm. Σήμερα το να είσαι Έλληνας είναι ένας έρωτας. Ή ανακαλύπτεις την ελληνικότητα και στη δίνει. Ή αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις Έλληνας. Θα είσαι ένας υπήκοος ή θα σηκωθείς να φύγεις. Να ανακαλύψεις τη γλώσσα, όχι να στην επιβάλλει. Θα μου επιτρέψετε το παράδειγμα, γιατί να ερωτευθεί σήμερα ένας άνθρωπος, όταν η αντίληψη για τον έρωτα είναι απλώς ταυτισμένη με τη σεξουαλικότητα, έχει υπάρχει και ένα εμπορευματικό χαρακτήρα. Ένας νέος φιλοδοξεί να κερδίσει τον έρωτα. Δεν νιώθει όμως σήμερα μουδιασμένος, παροπλισμένος? Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα δεν κερδίζονται με καταναλωτική νοοτροπία. Είναι αγώνισμα, είναι άθλημα, είναι πάλι. Οι πολίτες που αγωνιούν να βρουν την φωνή, τη δύναμη μέσα σε αυτό το πολιτικό σύστημα που θα ηγηθεί. Κοιτάξτε, εκεί είναι όλη η δυσκολία του προβλήματος, η πελώρια δυσκολία του προβλήματος. Ότι είναι πολύ εύκολο να καταρρεύσει ένα σύστημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει κάτι στη θέση του. Είναι κάτι που θα επιτευχθεί μόνο εμπειρικά και με βραδύτατη πορεία και με ετοιμότητα αλλαγών. Ζούσαμε. Να το ομολογήσουμε όλοι μας. Mm-hmm. Χαρά ζωής βρίσκαμε στην καταναλωτική μας ευχέρεια. Τι πόσα κερδίζουμε για να έχουμε την άνεση να ξοδεύουμε. Αυτό δεν μπορεί να αναπληρωθεί ούτε με μνημόνια, ούτε με λιτότητες, ούτε με... Όλα αυτά είναι πλέον δεσμά. Και βλέπετε ότι πνιγόμαστε από αυτά τα δεσμά να τα αποτινάξουμε. Που είναι πολύ δύσκολο. Αυτό μπορεί να αλλάξει και να αλλάξει και στο επίπεδο της οικονομίας πολύ θετικά, εάν ο Έλληνας ξαναβρει τη χαρά της δημιουργίας. Σκεφτείτε ένα δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος να πηγαίνει το πρωί στο γραφείο του και να έχει τη χαρά ότι κάτι δημιουργεί εκεί πέρα. Υπηρετεί ένα σύνολο. Η ζωή του καρπίζει μια προσφορά. Καταλαβαίνετε τι νόημα θα έχει η ζωή αυτού του ανθρώπου. Σήμερα είναι δημόσιο υπάλληλο και περιμένει πότε θα πάρει τη σύνταξη για να ζήσει. Δεν ακούγεται πολύ ρομαντικό αυτό που λέτε? Κοιτάξτε, δυστυχώς φοβάμαι ότι τα πιο αληθινά πράγματα της ζωής εύκολα παίρνουν την ετικέτα του ρομαντικού. Εάν ξαναβρει ο Έλληνας την προτεραιότητα για να φτάσει να αισθάνεται τη δουλειά του δημόσιου υπαλλήλου προσφορά και δημιουργία, πρέπει να αισθάνεται ότι εδώ δεν είμαστε ένα άθροισμα εγωκεντρικών ατομικοτήτων. Άρα δεν οδηγούμε όπως οδηγούμε, παρκάρουμε όπως παρκάρουμε, σαν βάρβαρη, μια βαρβαρική συμπεριφορά. Ποιο είναι το βαρβαρικό? Είναι προτεραιότητα του ενστίκτου αυτοσυντήρησης και επιβολής και κυριαρχίας. Ζούγκλα. Το αντίθετο που είναι
ο άξονας ελληνικής παράδοσης ήταν η κοινωνία των σχέσεων. Όχι μια ιδεατή κοινωνία. Εάν τσακωθώ μαζί σας, αν διαφωνήσουμε και τσακωθούμε, αυτό είναι κοινωνία.